Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση και μαζί θα δούμε τα σημαντικότερα νέα της ημέρας από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρώτα όμως θα παρακολουθήσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις. Καβάλα. Αρχές, φορείς και κάτοικοι απέκλεισαν τμήμα της Εγνατίας Οδού, διαμαρτύρονται για τα νέα διόδια. Και άλλη παράταση δόθηκε από την Εγνατία Οδό για την ολοκλήρωση του κάθε του άξονα του Εύρου στο τμήμα Μάνδρα Ψαθάδες. Παρετήσεις, αποχωρήσεις και φνηδιασμοί στο Δήμο Ξάνθης από την αντιπολίτευση. Ο Σταύρος Σταυράκογλου, ο νέος πρόεδρος της Συντηρητικής Τράπεζας Εύρου, ποιοι οι στόχοι της νέας διοίκησης. Αναλυτικά τώρα, κυρίες και κύριοι, την επαναφορά του θεσμού του νομού, του νομάρχη και της νομαρχίας ζητούν 41 σε χωρικοί αντιπεριφερειάρχες. Με κείμενο παρέμβασή τους αναφορικά με το ζήτημα του Καλλικράτη, οι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες της χώρας κάνουν κριτική στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για την τοπική αυτοδιοίκηση, καταθέτουν τις απόψεις τους, τις δικές τους προτάσεις, όπως είναι η επαναφορά του νομάρχη αλλά και του επάρχου με τη λειτουργία αιρετού συλλογικού οργάνου, κατά τα πρότυπα προφανώς του Νομαρχιακού Συμβουλίου και η κατάργηση του θεματικού αντιπεριφερειάρχη. Επίσης, ζητάνε από την Ένωση Περιφερειαρχών τη διενέργεια του έκτακτου συνεδρίου με θέμα τις επικείμενες αλλαγές στη θεσμική λειτουργία των περιφερειών και την ενδοπεριφερειακή αποκέντρωση. Πρόκειται για μια σημαντική πρόταση που, εφόσον υιοθετηθεί, θα θεραπεύσει, όπως λένε, τα μεγάλα κενά και τα σημαντικά προβλήματα που δημιούργησε ο Καλλικράτης με την έλλειψη ουσιαστικά διοίκησης σε επίπεδο νομού και ιδιαίτερα σε πολυπληθείς και παραγωγικούς νομούς. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο αντιπεριφερειάρχης Εύρου, ο κ. Δημήτρης Πέτροβιτς. Και μέσα σε αυτό λοιπόν το κείμενο, το οποίο θεωρούμε προσβλητικό, δεν λαμβάνονται υπόψη οι εδαφικές ιδιαιτερότητες που υπάρχουν σε κάθε περιφερειακή ενότητα, την οποία εμείς λέμε ότι πρέπει να μετανομαστεί, όπως προθύστερα υπήρχε, ως νομαρχία. Και ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης να είναι νομάρχης. Και η λειτουργία του οργάνου αυτού να έχει στόχο αναπεριφερειακή ενότητα όπως είναι σήμερα, να υπάρχει ένα συμβούλιο, ένα όργανο το οποίο θα απεργάζεται όλες τις προτάσεις, θα εντοπίζει τα προβλήματα και θα προσπαθεί να δώσει λύσεις. Ανταυτού υπάρχει μια οριζόντια αντιμετώπιση της περιφέρειας στο υποσυζήτηση σχέδιο νόμου, το οποίο θέλουν να το περάσουν σε ένα νέο νόμο του κράτους που θα φέρει το μέσο τοπική αυτοδιοίκηση. Άρα τι ζητούν? Ζητούν να γίνουν τομές χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ουσιαστικές, αν θέλετε, ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. Θέλουμε να ενδυναμωθεί ο θεσμός. Αυτό το επισημαίνουμε. Άρα θα έπρεπε να δούμε πώς μπορεί να ενδυναμωθεί ο θεσμός, πώς να γίνει περισσότερο λειτουργικός, πώς θα μπορέσει να εξυπηρετήσει καλύτερα τους πολίτες, πώς θα μπορέσει να δώσει μια αναπτυξιακή προοπτική στον τόπο. Μεταξύ άλλων, εγώ πρότεινα προσωπικά και το δέχτηκε η ολομέλεια των χωρικών αντιπεριφερειαρχών να δημιουργηθεί και θεσμός επάρχου, όπως είχαμε έπαρχο Βορείου Εύρου. Γιατί ο Εύρος έχει αυτή την γεωγραφική ιδιαιτερότητα. Είναι ένας πολύ μεγάλος νομός. Δεν θα έχουμε μόνο έπαρχο στα νησιά, όπως ισχύει σήμερα, να θεσμοθετηθεί και ο έπαρχος Βορείου Εύρου. Είναι ένας θεσμός που λειτουργήσε στην πράξη, είναι αποτελεσματικός και αν θέλετε μπορεί να δώσει περισσότερη αναπτυξιακή όθηση στην ανάγκη λειτουργίας ενός προσώπου αποκλειστικά και μόνο για το βόρειο τμήμα του νομού, το οποίο σε απόλυτη συνεργασία με τον χωρικό αντιπεριφερειάρχη να λύνουν από κοινού τα μεγάλα ζητήματα. Είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι στο τέλος θα συζητηθεί επί της ουσίας και θα δοθεί μία λύση η οποία θα ανταποκρίνεται σε αυτό που ζητήσαμε. Δηλαδή θα γίνει αποδεκτό το αίτημά μας. Αυτό θέλουμε να ελπίζουμε. Λοιπόν, αλλάζουμε τώρα θέμα. Στο νομό Εύρου όμως θα παραμείνουμε και συγκεκριμένα στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης, επιστολή προς τους ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, με την οποία τους καλεί να παρουσιάσουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πρότασή του για τη δημιουργία Ευρωπαϊκής Κτηνιατρικής Σχολής στον Εύρο. Απέστειλε πριν από λίγες ημέρες ο βουλευτής του νομού, κ. Αναστάσιος Δημοσχάκης. Μετά λοιπόν από την αναφορά του κ. Δημοσχάκη, ο επικεφαλής των ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κεφαλογιάννης, έκανε ερώτηση παρέμβαση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εισαγωγή ζωονόσων από
την Τουρκία. Ζητήσε λοιπόν τη στήριξη από τα κοινοτικά ταμεία και μεταξύ άλλων προτείνει και την ίδρυση Ευρωπαϊκής Κτηνιατρικής Σχολής στον Εύρο για την αντιμετώπιση των ζωονόσων. Τώρα, ο αντιδήμαρχος Φερών, ο κύριος Νικόλαος Γκότσης, τονίζει πως η πρόταση του κυρίου Κεφαλογιάννη είναι εξαιρετική και προχωρώντας παραπέρα, επισημαίνει πως το κλειστό πλέον γυμνάσιο του Πέπλου θα μπορούσε να είναι η λύση για την ίδρυση αυτής της υπηρεσίας. Μαζί μας βρίσκεται τηλεφωνικά ο αντιδήμαρχος Φερών, ο κύριος Γκότσης. Κύριε αντιδήμαρχε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Πασχαλή. Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, υποδεχτήκατε αυτήν την εξέλιξη θετικά και μάλιστα εσείς κάνατε και ένα βήμα παραπέρα. Προτείνατε και πού θα μπορούσε να ιδρυθεί η Ευρωπαϊκή Κτηνιατρική Σχολή στον Εύρο. Σαφώς πρόκειται για μια εξαιρετική πρόταση από τον κύριο Κεφαλογιάννη και δεν μπορεί να περάσει έτσι στα πολύ ψηλά από εμάς τους αυτοδιοικητικούς. Γι' αυτό και είπαμε ως Δήμος ότι εμείς παρουσιάζουμε ετοιμότητα. Έχουμε το γυμνάσιο του Πέπλου που πλέον από τη νέα σχολική χρονιά δεν θα λειτουργεί. Πρόκειται για ένα διόρροφο κτίριο σε άριστη κατάσταση, δίπλα στην Εθνική Οδό Αρδανίου Κήπων, Σωτεδονίου των Κήπων. Έχει πάρα πολλά θετικά στοιχεία ο συγκεκριμένος χώρος. Καταρχήν είναι στην πύλη εισόδου της Τουρκίας προς την χώρα μας, προς το ευρωπαϊκό έδαφος, δηλαδή συναντάται η Δύση με την Ανατολή σε εκείνο το σημείο. Είναι δίπλα στην Εγνατία Οδό, είναι 25 λεπτά από το αεροδρόμιο και μισή ώρα από την πρωτεύουσα του νομού και την πρωτεύουσα του Δήμου μας. Να σας πω επιπροσθέτως ότι ακριβώς απέναντι από το γυμνάσιο του Πέπλου είναι σε αχρηστία και δεν λειτουργεί το υγειονομικό, το κτηνιατρικό κέντρο ελέγχου του Τελωνιού. Πρόκειται για ένα μεγάλο χώρο που είναι, που είναι στην κυριότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, με ένα τεράστιο κτίριο με σταυλαποθήκες για την στέγαση ζώων και απίστευτους χώρους. Ένα συνδυασμός τώρα της πρότασης του κ. Κεφαλογιάννη είναι τι? Λειτουργία του κέντρου εξωτικών νοσημάτων στην Ορσιάδα που επιτέλους θα πρέπει να λειτουργήσει. Και στο νότιο κομμάτι, στην κύρια πύλη εισόδου της Ανατολής προς την Ευρώπη, στους κήπους, είναι το γυμνάσιο του Πέμπλου. Ένας εξαιρετικός χώρος, δύο υγειονομικοί ισχυροί κτηνιατρικοί σταθμοί που μπορούν να λειτουργήσουν σε συνεργασία πάντοτε και με το Πανεπιστήμιο. Να μην ξεχνάμε, κύριε Παρακάκη, ότι πριν μερικές ημέρες σύγκλητος αποφάσισε και την επέκταση των δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου και μία από τις δραστηριότητες θα είναι και η δημιουργία κτηνιατρικής σχολής. Ναι, ναι. Μας έλεγε ο κύριος Καραμπίνης, κύριε αντιδήμαρχε, πριν από λίγες ημέρες τον φιλοξενήσαμε, μας εξηγούσε το πλάνο και τον σχεδιασμό του Δημοκρητίου και στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Αντιλαμβάνεστε, είναι ένα πολύ ισχυρό πλέγμα και να σας πω ότι το βλέπω με τη δημιουργία αυτής της Ευρωπαϊκής Κτηνιατρικής Σχολής ως μια υγειονομική κτηνοτροφική Frontex στην περιοχή μας. Σωστά. Είναι σημαντικό και να σας πω ότι κάθε φορά που έχουμε ζωονόσους με δυσκολία ως χώρα προσπαθούμε να πείσουμε την Ευρώπη για αυτό το πρόβλημα και έχει πολλά στεγανά, έχει πολλές υπαγορεύσεις, έχει πράγματα που μας δυσκολεύουν κάθε φορά και συνήθως φτάνουμε στις εύκολες θανατώσεις. Πάντως η αλήθεια είναι, κύριε αντιδήμαρχε, ότι θα μπορούσε να πει κανείς, μα είναι δυνατόν, από τη στιγμή που δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε εδώ και 10 χρόνια το Κέντρο Εξωτικών Νοσημάτων στην Ορεστιάδα, θα φτάσουμε τώρα να φτιάξουμε και μια Ευρωπαϊκή Κτηνιατρική Σχολή στον Πέπλο. Αντιλαμβάνεστε πώς το λέω, έτσι. Βεβαίως είναι μια πολύ σημαντική πρόταση αυτή, αρκεί βεβαίως με κάποιο τρόπο να υλοποιηθεί κιόλας. Δεν έχετε άδικο σε αυτό που λέτε. Θα πρέπει να αντιληφθεί όμως η Ευρώπη ότι πλέον τα σύνορα εδώ της περιοχής μας δεν είναι μόνο τα σύνορα της χώρας μας. Είναι σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ εμείς προστατεύουμε από υγειονομικής πλευράς και βάζουμε τα στήθη μας στις ζωονόσους για να προστατεύσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, να ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε αντιδήμαρχε. Εσείς τώρα με τις δυνατότητες που έχετε και με τα μέσα που διαθέτετε, σκοπεύετε με κάποιο τρόπο να συμπληρώσετε αυτή την προσπάθεια, δηλαδή να κάνετε ενδεχομένως κάποιες επαφές, επικοινωνίες περισσότερες και με τον κύριο Κεφαλογιάννη και με τον κύριο Δημοσχάκη? Δεν ξέρω πώς το έχετε σκεφτεί και τι μπορείτε πραγματικά να κάνετε.
Ήδη υπάρχει μια πρόταση ο Δήμαρχος με τον κύριο Δημοσχάκη να καλέσουν τους ευρωβουλευτές να έρθουν εδώ στην περιοχή μας και με τη νέα ευρωπαϊκή κοινοβουλευτική περίοδο, αφού έχουν κατανοήσει ακόμα καλύτερα και έχουν διαπιστώσει ιδίες όμως τα πράγματα πώς κινούνται εδώ στην περιοχή μας και τι είναι αυτό που θέλουμε να κάνουμε και τι είναι αυτό που προτείνουν, με τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο που θα αρχίσει στο Ευρωκοινοβούλιο να το επαναφέρουν το θέμα, να το ξαναζεστάνουν, ούτως ώστε να αντιληφθούν και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι είναι μια εξαιρετική πρόταση, μια πρόταση που θα πρέπει να στηριχθεί με χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα λειτουργήσει εις όφελος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν υπάρχει σχεδιασμός και κινητικότητα ως προς αυτή την κατεύθυνση. Η δική σας η πρόταση παραμένει στο κλειστό γυμνάσιο Πέπλου να ιδρυθεί η Ευρωπαϊκή Κτηνιατρική Σχολή. Τώρα θα έχει πολύ ενδιαφέρον, κύριε Αντιδήμαρχε, να δούμε τι θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα και πώς μπορεί, αν μπορεί, να υλοποιηθεί αυτή η πρόταση. Πάντως δεν πάβει να είναι μια πολύ σημαντική και εξαιρετική πρόταση. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Γκότση. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, φεύγουμε τώρα από τον Πέπλο. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Κύπρο, αλλά και με όλα αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα αναφορικά με τις τουρκικές προκλήσεις. Παρά 7 χρόνια, μισός αιώνας κατοχής του 37% των εδαφών της Κύπρου. Σαν σήμερα λοιπόν, 43 χρόνια πριν, η Τουρκία βρήκε ανοιχτή την Κερκόπορτα και εισέβαλε για να αποκαταστήσει τη συνταγματική τάξη που ανέτρεψε το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου 5 ημέρες νωρίτερα. Ήταν 5.30 ώρα το πρωί, η ίδια ώρα ακριβώς που και σήμερα ήχησαν οι σιρήνες για να υπενθυμίσουν εκείνη την ημέρα που άλλαξε την ιστορία. Και όλα αυτά τη στιγμή που το πλοίο Γεωτρύπανο έχει πιάσει ήδη δουλειά στο οικόπεδο 11, ερευνώντας για υδρογονάθρακες με την Τουρκία να κλιμακώνει τις προκλήσεις της. Ώρα 5.30 το πρωί, οι σιρήνες πολέμου ηχούν σε ολόκληρο το νησί. Ήταν μόλις 5 ημέρες μετά το πραξικόπημα που έγινε στη Μεγαλόνησο και οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις εισβάλλουν για να φέρουν την ειρήνη, όπως είπαν. Βρήκαν δηλαδή την αφορμή που έψαχναν για χρόνια για να καταλάβουν την Κύπρο. Το ημερολόγιο έδειχνε 20 Ιουλίου του 1974. Ώρα 5.30 το πρωί, οι σιρήνες ηχούν και πάλι σε ολόκληρη την Κύπρο για να μας θυμίσουν ότι πριν από 43 χρόνια, χιλιάδες Κύπροι έφυγαν από τα σπίτια τους και χιλιάδες σκοτώθηκαν. Πέρασαν κιόλα 43 χρόνια. Για αυτούς που το έζησαν, μοιάζει σαν εχθές. Μοιάζει σαν ένας εφιάλτης. Από τότε μέχρι σήμερα έγιναν δεκάδες συνομιλίες για επίλυση του Κυπριακού χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα. Και μάλιστα η μαύρη αυτή επέτειος έρχεται λίγες ημέρες μετά το ναυάγιο στο Grand Montana. Συνομιλίες, δημοψηφίσματα, εκθέσεις ιδεών και ένα πρόβλημα που παραμένει άλυτο και με τους περισσότερους να αφιβάλλουν εάν θα υπάρξει ποτέ λύση. Και σήμερα πετούν στον ουρανό της Κύπρου τουρκικά αεροσκάφη και πολεμικά πλοία βρίσκονται σημειοστολισμένα στις ακτές της Κερίνιας. Στα κατεχόμενα γιορτάζουν το έγκλημα που ονόμασαν ειρηνευτική επιχείρηση. Ενώ στις ελεύθερες περιοχές, μνημόσυνα και τρισάγια στους τάφους των πεσόντων κάνουν την πνιγυρή καλοκαιρινή ατμόσφαιρα ακόμα πιο βαριά. Οι γονείς των αγνοωμένων μετριούνται πλέον στα δάχτυλα. Έφυγαν κι αυτοί χωρίς να πάρουν απαντήσεις για την τύχη των παιδιών τους. Η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία δίνει και πάλι όρκους για αγώνα μέχρι τη δικαίωση, με το ακροατήριο να πιστεύει όλο και λιγότερο τις υποσχέσεις. Κόπωση, απογοήτευση και αφισβήτηση. Ωστόσο, συνεχίζονται χωρίς κανένα πρόβλημα οι ενεργειακοί σχεδιασμοί στο τεμάχιο 11 στην Κυπριακή ΑΟΣ. Μάλιστα, ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι η προσέγγιση της Κυπριακής Δημοκρατίας συνοψίζεται στη σοβαρότητα, ψυχραιμία και λίγα λόγια. Σε ερώτηση για τη νέα οδηγία προς ναυτιλωμένους της Τουρκίας που επηρεάζει και την Κυπριακή ΑΟΣ, ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι είναι η προσφυλής τακτική της Άγκυρας, όπως τη βιώνουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, εάν θυμάμαι καλά, από το 2011 που ξεκίνησαν. Αν θέλετε πιο συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας εντός της ΑΟΣ. Πρόσθεσε ότι αμέσως μετά την έκδοση της οδηγίας προς ναυτιλωμένους, έχουμε προχωρήσει στην έκδοση οδηγίας που ακυρώνουμε αυτό που επιχείρησε η Τουρκία να κάνει. Την ίδια στιγμή έχουμε ήδη προβεί σε ενέργειες σε διπλωματικό επίπεδο. Ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ακόμη ότι συνεχίζουμε να έχουμε την ίδια προσέγγιση. Δεν θα κάνουμε τη χάρη στην Τουρκία να δημιουργήσουμε σε ένα δημόσιο επίπεδο μία κρίση στην Ανατολική Μεσόγειο, κάτι που δεν υφίσταται. Αμέσως μετά την έκδοση της οδηγίας προς τους ναυτιλωμένους, έχουμε προχωρήσει στην έκδοση οδηγίας που ακυρώνουμε αυτό που επιχείρησε η Τουρκία να κάνει. Την ίδια στιγμή έχουμε ήδη προβεί
συνέργειες σε διπλωματικό επίπεδο. Συνεχίζουμε να έχουμε την ίδια προσέγγιση. Δεν θα κάνουμε, αν θέλετε, τη χάρη στην Τουρκία να δημιουργήσουμε σε ένα δημόσιο επίπεδο μια κρίση στην Ανατολική Μεσόγειο, κάτι που δεν υφίσταται. Μπορώ να σας πω ότι οι ενεργειακοί μας σχεδιασμοί και συγκεκριμένα στο τεμάχιο 11 συνεχίζονται χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Λοιπόν, αυτά είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, ο κύριος Χριστοδουλίδης. Τώρα θα παραμείνουμε για λίγο στο θέμα, διότι όπως είπαμε, 43 χρόνια έχουν περάσει από την εισβολή στην Κύπρο και όλα αυτά σε συνδυασμό βεβαίως με την κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων αναφορικά με το ζήτημα της ΑΟΣ. Μαζί μας λοιπόν για να τα δούμε όλα αυτά, αλλά κυρίως για το πού πάμε, πώς προχωράμε γενικότερα και σε συνάρτηση με το πώς η χώρα μας, η δική μας χώρα, η Ελλάδα, αντιμετωπίζει όλα αυτά που συμβαίνουν στην Κύπρο και στην Τουρκία. Βρίσκεται ο κύριος Αθανάσιος Γαλάνης, στρατηγός στην Αποστρατεία, για να μας δώσει το δικό του σχόλιο για όλα αυτά τα γεγονότα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Γαλάνη, που σήμερα είσαστε κοντά μας. Και επιτρέψτε μου, μεταξύ σοβαρού και αστείου, αυτό που μου έρχεται να σας ρωτήσω είναι το πού οδηγούμαστε, πού πάει η ανθρωπότητα με όλα αυτά που συμβαίνουν. Δεν είμαστε εκεί. Η ανθρωπότητα άλλο, η ανθρωπότητα κι άλλο. Για το μεταξύ σοβαρού και αστείου. Η Ελλάδα. Ακυβέρνητη δεν είναι, εις πάσα περίπτωση το μέλλον δεν είναι ευχάριστο εκεί για την ανθρωπότητα και την Ελλάδα θα περάσει πολλές συμπληγάδες. Πολλές συμπληγάδες θα περάσει, γι' αυτό θέλει σοφρονισύνη, ομόνια, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ή να δεχτούμε τυχόν. Τώρα, θα την ξεκινήσω την κουβέντα μας με αυτό που είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Παυλόπουλος, και θέλω λίγο έτσι να μου το σχολιάσετε. Μολόν λαβέ, τι σημαίνει τώρα αυτό? Και πού μπορεί να μας οδηγήσει αυτό, στρατηγέ μου? Δείχνει μία, όχι υποχωρητικότητα, αλλά μία υπερηφάνεια. Ξέρετε, όταν... είναι η πρώτη φορά που το ακούμε όμως να λέγεται και όχι, με αυτό το τον τόνο. Όχι, το έχουν πει και άλλες φορές. Το είπαν, ίσως να μην το είπαν με αυτήν τη φράση. Ίσως να μην το είπαν με αυτήν τη φράση. Αλλά οι Τουρκοί έχουν αποθασινθεί τόσο πολύ, διότι διαμηνύουν τα ραντάρ της εγκαίρου προειδοποιήσεως του εναερίου χώρου της Τουρκίας, το ελληνικό ελικόπτερο και το αεροσκάφος, ότι όταν πετούσε πάνω από ελληνικά νησιά, τα οποία έχουν καθοριστεί το FIR, τόσο στον διεθνή οργανισμό, στο Σικάγο, όσο και στην αυσιπλοεία αυτή, και τα ναυτικά ραντάρ και τα εναέρια ραντάρ, ειδοποίησαν τον πρόεδρο ότι πετάσε πάνω στο τουρκικό έδαφος. Αυτό το έχουν κάνει και στο παρελθόν και σε άλλους υπουργούς και σε άλλους κυβερνήτες. Και πολύ ορθά τους απάντησε και τους παρέπεμψε στο διεθνές δίκαιο. Αυτό το κάνουμε πάντα. Αλλά είναι άσφαιρες βολές το να τους πεις πάμε στο διεθνές δίκαιο. Το διεθνές δίκαιο είναι το δίκαιο του ισχυρού. Οι ισχυροί που μπορούν να επιβάλλουν η θέλησή τους στις Τουρκές δεν έχουν φιλίες, έχουν μόνιμα συμφέροντα. Και γι' αυτό θα δείτε τώρα, οι Τούρκοι άρχισαν να μην κουνένται στα οικόπεδα 10 και 11. Στο 10 της ΑΟΣ της Κύπρου τρυπάνε οι Γάλλοι με τους Ιταλούς, στο 11 και στο 10 θα τρυπήσουν ούπο λίγο η Αμερικανική εταιρεία. Έχουν πάει τα μέσα και μπορούν να επιβάλλουν την ασφάλεια των γεωτρυπάνων. Εμείς ένα είναι να τους αντιμετωπίσουμε δυναμικά. Δεύτερον είναι να πάμε να παρακαλέσουμε τους συμμάχους που πάντα νομίζουμε, αλλά αυτοί πάντοτε κρατούν ουδέτερη στάση, πρώτα κοιτάνε τα συμφέροντά τους. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να κοιτάξουμε τα συμφέροντά μας, να μελετήσουμε το μέλλον τους, να ομονοήσουν όλοι μαζί, διότι δεν είναι στρωμένο με άνθη, αλλά είναι οπωσδήποτε με αγκάθια. Τώρα άρχισε η ΑΟΣ της Κύπρου. Είναι πιο ξεκάθαρα. Υπόσχεται μάλιστα και η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι θα κάνει ένα κοινό ταμείο και όταν θα αξιοποιηθούν οι δρογονάνθρακες θα πάρει το μερίδιό της και η βόρεια πλευρά. Ο Ερντογάν και η κυβέρνηση της Τουρκίας που κυβερνούν πλέον με προεδρικά διατάγματα τύπου διατακτοριών με πράξεις συνταγματικού περιεχομένου όπως λέγονται, είναι στριμωγμένοι πολύ. Βρίσκονται σε μια πολύ δυσκολία εν όψη του Συριακού. Προσπαθούν να αλλάξουν προσανατολισμούς, φοβούνται, κάνουν απεγνωσμένες προσπάθειες. Κατάφεραν να διχάσουν το λαό τους, ο μισός να είναι υπέρ της κυβερνήσεως και του Ερντογάν και η άλλη μισή να είναι φανατικοί εχθροί. Η οικονομία φαίνεται δεν πάει καλά. Με το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία που τους υποστήριζαν, η Σαουδική Αραβία έκοψε την κάνουλα. Το Κατάρ φαίνεται έδωσε κάποια λεφτά, κάπου στριμώχνεται. Οπότε και η Τουρκία σου λέει: πρέπει να θέσω τα προβλήματά μου. Τώρα τα θέτει για την Κύπρο. Ναυάγησαν οι συνομιλίες των κράτων. Αυτό που μπορεί να οδηγήσει. Μοντάνα. Νομίζω θα επαναληφθούν.
τίποτα δεν μπορεί να οδηγήσει. Τώρα εκεί θα είναι μια κατάσταση όπως ήταν πάντα. Αλλά πίσω στο μυαλό της η Τουρκία δεν έχει μόνο την ΑΟΣ της Κύπρου, έχει την ΑΟΣ της Ελλάδος. Διότι το Καστελόριζο, που το βάσει του διεθνούς δικαίου και η Ελλάδα λέει ότι έχει αποκλειστική οικονομική ζώνη, αλλά η Ελλάδα με καμία χώρα από τις 7 που συνορεύει θαλασσίως δεν έχει καθορίσει ΑΟΣ, μόνο με την Ιταλία και εκεί όχι ΑΟΣ, έχει καθορίσει η υφαλοκρηπίδα από το 1977, διότι και εκείνη έχει προβλήματα στη Λαμπεδούζα με τη Μάλτα και τη Λιβύη και εκεί ενδεχομένως, ενώ προς το παρόν δεν εφάπτεται η ΑΟΣ δική μας με τη Μάλτα, ίσως με τις διευθετήσεις που θα γίνουν να εφάπτεται και να έχουμε κι άλλη χώρα. Επομένως, το πρόβλημα της Τουρκίας είναι να μην πάει. Το Καστελόριζο είναι 14 νησάκια. Τα τρία σπουδαιότερα είναι δυτικά η Ρο, στο κέντρο η Μεγίστη η Καστελόριζο και ανατολικά η Στρογγύλη. Αυτοί λένε ότι δεν έχει οικονομική ζωή η Στρογγύλη, με αποτέλεσμα να μην έχει και ΑΟΣ. Άμα όμως δεχτούμε ότι το Καστελόριζο δεν έχει ΑΟΣ όπως το σχεδιάζουν οι Τούρκοι, τότε πλέον εμείς δεν συνορεύουμε με την ΑΟΣ της Αιγύπτου, ούτε με την ΑΟΣ της Κύπρου και όλα αυτά που λέμε είναι παραμύθια και θα κινούνται ανενόχλητοι. Δεν γίνεται αυτό, ούτε θα γίνεται, αλλά για να καθορίσει ΑΟΣ πρέπει να έρθει κι ο άλλος. Δεν έρχεται κανένας άλλος. Το να πάμε να κάνουμε με την Κύπρο πρέπει να είναι και η άλλη για να πάρουμε τα σταθερά χαρακτηριστικά σημεία. Η άποψή μου είναι να αρχίσουμε Αλβανία, Ιταλία, Λιβύη, Αίγυπτο, Κύπρο και να φτάσουμε στην Τουρκία. Θα έχουμε λοιπόν στο Αιγαίο όταν κλείσουν αυτά στη συνέχεια και δεν τελειώνουμε ούτε φέτος ούτε του χρόνου. Όχι, είναι κάτι που θα κρατήσει. Θα κρατήσει. Είναι κάτι που θα κρατήσει. Αυτό νομίζω ο καθένας μπορεί να το αντιληφθεί. Βεβαίως, κύριε Γαλάνη, παρά το γεγονός ότι ακούγονται διάφορα το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά είναι μια υπόθεση που θα κρατήσει. Αλλά μην φανταζόμαστε ότι θα γίνουν θερμά επεισόδια και τέτοια. Όποιος κάνει θερμά επεισόδια είναι αυτό. Δεν πρέπει να πέσει στη λουμπίνα που τον στείνει ο Ερντογάν. Άρα λέτε πληθεί. Λοιπόν ότι η χώρα μας και η Κύπρος, αν θέλετε, αντιμετωπίζουν την όλη προκλητική κατάσταση από την πλευρά της Τουρκίας με τον σωστό τρόπο, με τον ενδειγμένο τρόπο. Γιατί βλέπουμε ότι και ο κύριος Κοντζιάς με τον ίδιο τρόπο απαντάει, όπως απάντησε πριν από λίγο ο κύριος Χρυστοδουλίδης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου. Νυφαλιότητα, ψυχραιμία. Εμείς δεν πέφτουμε στο τρυπάκι τέλος πάντων της Τουρκίας, που είναι κάτι πολύ συνηθισμένο να συμπεριφέρεται έτσι. Άρα θεωρείτε ότι σωστά τα αντιμετωπίζουμε. Ο σωστός τρόπος είναι να είσαι ισχυρός και να επιβάλλεις τη θέλησή σου. Αλλά αυτό δεν το διακινδυνεύει κανείς. Βρισκόμαστε στο 2017 και ένας πόλεμος με αβέβαιο αποτέλεσμα θα έχει είτε του νικητή είτε του ιτημένου, θα είναι για πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια. Φοβάστε όμως ότι όλα αυτά μπορεί να οδηγήσουν σε ένα σενάριο που μπορεί τώρα να το συζητάμε απλά και να λέμε αποκλείται, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά ποτέ να μην τα αποκλείουμε όλα. Ποτέ κανείς δεν αποκλεί τίποτα, αλλά και αυτοί είναι σόφρονες. Δεν είναι τόσο παλαβοί και οι Τούρκοι να κάνουν αυτά που νομίζουν. Δεν τόλμησαν να κάνουν χωρίς την έγκριση των συμμάχων μέχρι τώρα τίποτα. Και στη Συρία που πήγαν και στο Ιράκ. Ναι, αλλά παρόλα αυτά την επίδειξη ισχύως όπου μπορούν την κάνουν. Την δείχνουν. Τι κάνανε στη Συρία, πήραν 100 φορές την άδεια για να πάνε μέσα. Τι κάνανε που στείλανε. Και από ό,τι φαίνεται, τους φαίνεται και δεν τους απασχολεί και πάρα πολύ, κύριε Γαλάνη, αν θα μπουν ή δεν θα μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, βλέπουμε ότι και οι συζητήσεις από την πλευρά τους για την ενταξιακή τους πορεία δεν θα είναι να τους απασχολεί πάρα πολύ. Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου και μεταξύ μας θα χάσουν άμα μπουν στο επίπεδο το οποίο βρίσκονται, διότι θα τους αλλάξουν τα φώτα στη θανατική ποινή, στα κεφάλια, στην οικονομία, σε όλα τα πράγματα τα οποία δεν είναι έτοιμοι να τα δεχτούν αυτού. Και αυτοί που μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση πέραν της μιας ασφάλειας ενδεχομένως. Η ομπρέλα της ασφάλειας, σωστά. Που αν είναι και αυτή, μεγάλη κουβέντα αυτή. Μεγάλη κουβέντα για το πώς τελικά έχει διαμορφωθεί πια η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη-μέλη και όλα αυτά. Είναι άλλη κουβέντα βέβαια αυτή και άλλη κουβέντα η δεξιακή πορεία της Τουρκίας. Αλλά ήθελα να μείνω σε αυτό το κομμάτι με την έννοια ότι φαίνεται, τουλάχιστον αυτό δείχνει, ότι δεν τους απασχολεί και πάρα πολύ. Όχι, δεν τους απασχολεί. Μπορεί στις κάμερες οι δηλώσεις να είναι πολύ διαφορετικές, αλλά όλα αυτά που συμβαίνουν και με τον τρόπο που κινούνται δείχνουν ότι δεν τους απασχολεί. Καθόλου δεν τους απασχολεί. Τα συμφέροντα είναι καθαρά οικονομικά. Καθαρά οικονομικά και επειδή η Τουρκία είναι στριμωγμένη από Ανατολάς, βάζει όλα τα θέματα, ό,τι έχει και δεν έχει θα τα βάλει. Θα τα βάλει, γιατί σου λέει, αν θα χάσω από εκεί, τουλάχιστον να μην χάσω οικονομικά από εδώ, διότι και η οικονομία της
δεν πάει καλά. Τώρα που έκλεισε η κάνολα της Σαουδικής Αραβίας και όπου να είναι, κλείνει και το Κατάρ, γι' αυτό θα το κάνει. Είναι σόφρονες και έχουν και πολιτική καλή. Ας λέμε εμείς ότι δεν έχουν και τέτοια. Τα βάλε βέβαια ο Ερντογάν με άλλους. Σκάβει το λάκκο του, δεν ξέρουμε. Οι σχέσεις του Ερντογάν με τον Τραμπ, πού τις βλέπετε, και έτσι όπως τουλάχιστον μέχρι στιγμής έχουν σχηματιστεί, θα επηρεάσουν αρνητικά τη δική μας τη χώρα? Φαίνεται όχι, αλλά μην ξεχνάμε, είπαμε και στην αρχή, ότι δεν υπάρχουν φιλίες και συμμαχίες, υπάρχουν μόνιμα συμφέροντα. Αν το συμφέρον των Αμερικανών λέει αυτά τα πράγματα, θα εφαρμόσουν εκείνη την πολιτική. Άσχετα τώρα, αν ο Ερντογάν τα βάζει με τον Τραμπ, με ποιον δεν τα βάλει, και με τη Μέρκελ. Καλά, κήρυξε πόλεμο με όλους, γεγονός. Τα βάλε με όλους, είναι φραστικές οι επιθέσεις αυτές και συνεχίζουν και θα συνεχιστούν, αλλά επαναλαμβάνω, μην επαφιέμεθα στους συμμάχους. Βεβαίως πρέπει να έχουμε συμμάχους, βεβαίως πρέπει να πηγαίνουμε με τους ισχυρούς, βεβαίως να εφαρμόζουμε αυτά που η κοινή πολιτική, και όχι προς τρίτους ψηφίζει κάτι για την Ουκρανία, εμείς πάμε ψηφίζουμε άλλο. Πρέπει να τα εφαρμόζουμε, αλλά μοναχώς σου χόρευε και όσο θέλει σπίδα. Πρέπει να κοιτάξουμε τον εαυτό μας και αν μπορέσουμε ενωμένοι να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Ναι, μεν πόλεμοι δεν γίνονται, αλλά για να μην έχεις πόλεμο, πρέπει να ετοιμάζεσαι για πόλεμο. Είμαστε ενωμένοι. Εκτιμώ βρισκόμαστε σε καλό σημείο από ανέκαθεν και τώρα φαίνεται αρκετά καλά πάνε, αν εξαιρέσεις ορισμένες μειοψηφίες, είναι όμως άσφαιρες βολές. Νομίζω ότι καλά πάμε και στο Σκοπιανό, στο εσωτερικό μέτωπο, δεν ξέρω ποιο θα είναι το αποτέλεσμα είτε στα Σκόπια είτε με την Τουρκία είτε αλλού, αλλά φαίνεται όμως ότι υπάρχει μια ομόνια και μια κοινή πολιτική, φαίνεται ότι αυτό υπάρχει. Κατά μέρος υπάρχουν διαφωνίες, αλλά η επίσημη πολιτική όλων των μεγάλων κομμάτων του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Τόξου νομίζω είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Μάλιστα. Λοιπόν, μένει να δούμε τι θα γίνει από εδώ και έπειτα, στρατηγέ. Βεβαίως, όπως είπαμε, το γεωτρύπανο έχει ήδη πιάσει για τα καλά δουλειά στην 11. Στην ιστορικό πεδίο 11 στην Κύπρο. Έχουμε και τις οδηγίες προς ναυτιλωμένους. Θα δούμε τι θα γίνει το επόμενο χρονικό έχουμε διάστημα. Έχουμε και δικά μας. Έχει γίνει μια καλή δουλειά από πλευράς Ελλάδος από το 2011-10 που έχουν μπει τα μη αμφισβητούμενα οικόπεδα στο Κατάκολο, στον Πατραϊκό. Ναι, αυτά είναι τα μη αμφισβητούμενα και καλά κάνετε και το διευκρινίζετε. Στα νοτίως της Κρήτης και πάνε βήμα-βήμα και έρχονται διεθνείς παίκτες. Αυτό είναι το ευχάριστο και μάλιστα αποφασιστικοί διεθνείς παίκτες, εκτός από τους Αμερικάνους, Γάλλους, Ιταλούς, Νορβηγούς, Γερμανούς, είναι Ισραηλινοί. Οι οποίοι βέβαια κοιτάνε τα συμφέροντα. Ναι, μεν θα βγάλουμε στα οικόπεδα κυρία Τουρκία από εκεί, αλλά τη χρυσώνουν το χάπι, θα περάσουν μάλιστα και κάποια από τους δικούς εισαγωγούς για να αναβαγίσουν. Διότι υπέγραψε ιδιωτικώς η Τουρκία με την Gazprom, την κρατική εταιρεία πετρελαίου, για τον αγωγό που θα έρχεται από τη Μαύρη Θάλασσα να παίρνει ένα κομμάτι Τουρκία και να στείλουν στη Δυτική Ευρώπη. Εκεί δεν βλέπω να περπατήσει όπως δεν περπάτησε στο παρελθόν και ο δικός μας. Ούτε το πετρελαίο, ούτε το φυσικό αέριο και αναγκάστηκε να περνάει από μέσα από την Τουρκία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πραγματικά θερμα για άλλη μια φορά για την ανάλυση και τις πολύτιμες πληροφορίες σας. Έχετε πάντα ένα έμπειρο μάτι να τα ερμηνεύετε όλα αυτά που συμβαίνουν. Κρατώ όμως αυτό που είπατε, ψυχραιμία, νυφαλιότητα, σωστά και παγρύπνηση, γιατί αυτό είναι. Από ό,τι καταλαβαίνω και το επιστέγασμα της κουβέντας μας, πάντα πρέπει να είμαστε σε μια επαγρύπνηση, σε ετοιμότητα, γιατί ποτέ κανείς δεν ξέρει, έτσι. Δεν σημαίνει ότι επιδιώκουμε ή θέλουμε κάτι το οποίο μπορεί να ανατρέψει την ασφάλεια και τη σταθερότητά μας, αλλά θα πρέπει πάντα να είμαστε σε επαγρύπνηση, στρατηγέ. Να συμπληρώσουμε, διότι σήμερα γιορτάζουμε, τις αποφράδες ημέρες δεν τις γιορτάζουν, τις πενθούνε. Μέρα μνήμης. Γιατί για τα 43 χρόνια, το είπαμε στην αρχή. 43 χρόνια να μάθουμε από τα παθήματά μας. Διότι φέρουμε και εμείς ευθύνη που οδηγήσαμε το Κυπριακό εκεί. Παλιότερα ήταν η Ένωση, την οποία είχαν δεχθεί και οι Τούρκοι. Ποιος το λέει δυνατά όμως αυτό, στρατηγέ? Πρέπει να το πούμε, να το λέμε εμείς. Και αυτό κανάλι μεγάλη κουβέντα. Το λέμε στο κανάλι. Δεν λέω εγώ και εσείς, ενώ από αυτούς που διοικούν. Τους αρμόδιους μπορεί να έχουν. Όχι τώρα, άλλα, διαχρονικά τις χώρες. Να έχουν έτσι υπόψη τους οι άνθρωποι άλλα πράγματα και δεσμεύονται να πούν. Αλλά οι λαοί είναι στη μέση όμως. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Σημειώστε όμως ότι τα ακούνε. Και τα ακούν, υπάρχουν πολλοί. Και οι οικογένειες καλύ των θυμάτων που ακόμα περιμένουν απαντήσεις. Τα γιατί ακόμα παραμένουν. Δυστυχώς λοιπόν, έχουμε αφήστε και εδώ νεκρούς και γιορτάζουν στο Δημότυχο δύο καταδρομίες που έπεσαν με το αεροπλάνο και μάλιστα από τους 1619 αγνοούμενους δεν βρέθηκαν όλοι με την ταυτοποίηση του DNA να πάρουν οι γονείς, αυτοί που ζουν, τα αδέρφια τους, συγγενείς.
ένα οστό για να το θάψουν με μεγαλοπρέπεια, διότι ο Έλληνας είναι περήφανος και θέλει να τιμά τους νεκρούς, διότι αν δεν τιμά τους νεκρούς θα έρθουν μπούμερα πάνω, όχι τους νεκρούς και την πατρίδα του και τους ήρωες που έπεσαν υπέρ πατρίδας. Σας ευχαριστώ θερμά για άλλη μια φορά, κύριε Γαλάνη, για τα όσα μας είπατε. Τώρα, εμείς αφού συζητήσαμε όλα αυτά που συμβαίνουν στην Κύπρο αλλά και στην Τουρκία, βεβαίως πάντα με επίκεντρο και τη δική μας τη χώρα, πάμε να δούμε τώρα τι έγινε χθες στην Καβάλα, έτσι για να αλλάξουμε εντελώς θέμα και κλίμα. Πολίτες, αρχές και φορείς της Καβάλας απέκλεισαν χθες για περισσότερα από 30 λεπτά τον ανισόπεδο κόβο της Εγνατίας Οδού στο ύψος του Αγίου Σύλλα. Οι πολίτες διαμαρτυρώμενοι για ακόμα μία φορά ενάντια στην απόφαση που έχει ληφθεί για εγκατάσταση νέου σταθμού διοδίων, το δεύτερο παρακαλώ μέσα στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και σε ιδιαίτερα μικρή απόσταση από τον πρώτο σταθμό που βρίσκεται στον κόβο Μουσθένης του Δήμου Παγκαίου. Η δεύτερη κατά σειρά συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά το σχεδιασμό της Εγνατίας Οδού για την κατασκευή νέου σταθμού διοδίων στο 474 χιλιόμετρο της Οδού ολοκληρώθηκε λίγα λεπτά πριν τις 8 το απόγευμα της Τετάρτης. Σε αντίθεση πάντως με τα όσα ανέμεναν όσοι έλαβαν μέρος στην Οργανωτική Επιτροπή για τη Διεξαγωγή της Συγκέντρωσης, η προσέλευση κινήθηκε στα ίδια επίπεδα με την πρώτη συγκέντρωση στα μέσα Μαΐου με περίπου 400-500 διαδηλωτές όπως αναφέρει το kavalaportal.gr. Η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή του κόμβου του Αγίου Σύλλα διακόπηκε ενώ η κυκλοφορία τους είχε εκτραπεί στην παλιά Εθνική Οδό Καβάλας Θεσσαλονίκης. Ο αποκλεισμός της Εγνατίας Οδού κράτησε περισσότερο από ό,τι αρχικά αναμενόταν, καθώς ενώ την προηγούμενη φορά ο δρόμος αποκλείστηκε για περίπου 30 λεπτά, αυτή τη φορά ο δρόμος παρέμεινε κλειστός για περισσότερο από 45 με 50 λεπτά. Είναι η δεύτερη συγκέντρωση την οποία κάνουμε μετά την πρώτη προειδοποιητική την οποία είχαμε κάνει στο 476 χιλιόμετρο, προσπαθώντας να δείξουμε το αυτονόητο, ότι δηλαδή οι πολλαπλοί σταθμοί διοδίων να ακυρώνουν τη λειτουργία της Εγνατίας Οδού, ταυτοχρόνως όμως ακυρώνεται και ο αναπτυξιακός μας σχεδιασμός. Αν σε αυτό εδώ, σε αυτή τη διαπίστωση προσθέσουμε το πρόβλημα το οποίο ενδέχεται να δημιουργηθεί στην πόλη της Καβάλας με ένα μέρος της κυκλοφορίας που μπορεί να εκτραπεί προς το εσωτερικό της, έχουμε τους δύο καλούς, πραγματικούς και αυθεντικούς λόγους για τους οποίους ο κάθε καβαλιώτης πρέπει με όλη την δύναμη της ψυχής του να δώσει το παρόν, ασχέτως αν είναι άβολο το σημείο, ασχέτως αν όλοι είμαστε φορτωμένοι με πολλές υποχρεώσεις. Είναι ένα ζωτικό ζήτημα για την περιοχή μας, την πόλη μας και την περιφέρειά μας και πρέπει να είμαστε όλοι εδώ. Όχι στα διόδια και όχι στο ξεπούλημα της Εγνατίας Οδού. Η Εγνατία Οδός είναι φτιαγμένη με χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων και δεν γίνεται να την ξεπουλάν και μάλιστα κατά αυτόν τον άθλιο τρόπο φορτώνοντάς τις με 38 διόδια. Διαμαρτυρόμαστε και θα συνεχίσουμε να διαμαρτυρόμαστε. Ως θεσμικοί φορείς και ως τοπικές κοινωνίες δηλώνουμε κατηγορηματικά και απόλυτα αντίθετη στην τοποθέτηση με τοπικών διοδίων στην Εγνατία Οδό, στα σημεία Άγιο Σύλλας και Μέστη, αλλά και γενικά και στην παραχώρηση του αυτοκινητοδρόμου. Η τοποθέτηση, είμαστε σταθερά υπέρ της ολοκλήρωσης της μελέτης και της εγκατάστασης τοποθέτησης αναλογικού συστήματος χρέωσης στον αυτοκινητόδρομο για τη χρήση του αυτοκινητοδρόμου, το οποίο αποτελεί και το μόνο κοινωνικά δίκαιο και αποδεκτό σύστημα. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα κυρίως στους επαγγελματίες της περιοχής μας, γιατί ξέρουμε ότι ανεβάζουν τα κόστη επισκεψιμότητας στον Δήμο μας, αλλά και παράλληλα δημιουργούν και προβλήματα του τύπου ότι πραγματικά επιβαρύνεται η τοπική οικονομία αλλά και, οι τοπικοί οδικοί άξονες. Λοιπόν, είμαστε εδώ οι πολίτες της Καβάλας για να διαμαρτυρηθούμε για τα διόδια. Το σύνθημα που ομόφωνα αποφασίσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, όλες οι δημοτικές παρατάξεις, είναι όχι στα διόδια, όχι στην ιδιωτικοποίηση της Εγνατίας Οδού. Άλλη μια εκδήλωση του λαού της Καβάλας απέναντι στην επιμονή της κυβέρνησης να εγκαταστήσει και δεύτερα διόδια μέσα στον νομό. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μεγαλύτερα και αποφασιστικότερα βήματα για να πείσουμε την κεντρική διοίκηση ότι η Καβάλα δεν θα ανεχθεί σε καμία περίπτωση να έχουν καινούργια διόδια.
Λοιπόν, και στη διαμαρτυρία τη χθεσινή θα παραμείνουμε για λίγο ακόμα. Καβάλαπόρταλ.gr και Τάσος Μαρκουλίδης είναι μαζί μας, διότι και ο Τάσος ήταν εκεί. Τάσο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κική. Καλησπέρα και σε όλους τους τηλεθεατές της Αλφα Τηλεόρασης. Και λοιπόν, ομολογώ, περιμένω να ακούσω πώς και πώς το σχόλιο σου. Καταρχήν για τη συμμετοχή, για την ανταπόκριση και κατά δεύτερον, τι έπεται. Κοίταξε, η συμμετοχή ήταν τρεις και ο κούκος. Τουλάχιστον δεν ήταν τρεις χωρίς τον κούκο όπως ήταν σε εσάς στη Μέστη. Δεν είχε λοιπόν συμμετοχή. Ήταν λιγότερα δηλαδή τα άτομα τα χθεσινά από την πρώτη διαμαρτυρία που κάνατε πριν από... Ναι, θεωρώ πως ναι, ήταν λιγότερα. Μάλιστα. Ήταν λιγότερα, βέβαια. Δεν ξέρω σε τι μπορεί να οφείλεται. Εντάξει, νομίζω η καραμέλα, να το πω πιο απλά, της μη ενημέρωσης, δεν νομίζω ότι... Όχι, Τάσο μου, και εγώ δεν θεωρώ πιο ότι είναι ζήτημα ενημέρωσης ή πληροφόρησης. Νομίζω ότι ο κόσμος και ενημερωμένος και πληροφορημένος είναι, αλλά έχω την εντύπωση, Τάσο, ότι ο κόσμος πια έχει κουραστεί από όλα αυτά. Θα μου πεις και με ποιον άλλο τρόπο να διεκδικήσουμε. Δεν ξέρω. Ναι, ναι. Εντάξει, τα είχα πει και την άλλη φορά όταν σχολίαζα την προσέλευση στην πρώτη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα Πέσαμα του Μαΐου. Εντάξει, τι να πω, τα έχουμε συνηθίσει πλέον. Μάλλον έπρεπε η Δημοτική Αρχή Καβάλας να υποσχεθεί δωρεάν σουβλάκια. Ίσως έτσι συγκεντρωνόταν ο κόσμος. Και πάλι δεν θα συγκεντρωνόταν για τα αδειώδη, θα συγκεντρωνόταν για τα σουβλάκια. Εντάξει, με τη λογική αυτή να βάλουμε και, πώς το λένε, και συγκροτήματα χορευτικά και καλλιτέχνες, τότε μιλάμε για κάτι άλλο πολύ διαφορετικό από αυτό που θα έπρεπε να έχει γίνει. Τώρα, εμείς χαριτολογούμε βέβαια μεταξύ σοβαρού και αστείου τα λέμε όλα αυτά, αλλά τώρα από εδώ και έπειτα, Τάσο, τι θεωρείς ότι μπορεί να γίνει πια? Καταρχήν, λίγο να κλείσω το προηγούμενο σχόλιο μου. Ας με πείσουνε για διαφορετικά. Ας με πείσουνε. Το όπου είναι ευχαρίστος. Από εκεί και πέρα, τώρα, ξέρουμε ότι την ερχόμενη εβδομάδα, την ερχόμενη 5η, 27 του μήνα, θα είναι εκ νέου η δημοκράτηση των δύο δίων της άσπρης άμμου, της καβάλας, όπως λέμε πλέον. Θα γίνει πάλι στα γραφεία της Εγνατίας Οδού. Δεν ξέρουμε αν θα ξανακάνουν απεργία εργαζόμενοι στην Εγνατία Οδό, όπως είχαμε κάνει την προηγούμενη φορά στις 11 Ιουλίου. Ακόμη έχουμε μέρες για να το δούμε, θα το αποφασίσουμε. Πάντως, ήδη ο Δήμος Καβάλας, πέρα από την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η οποία θεωρώ ότι ψιλοκαθυστέρησε. Άρα θα μου πεις, εδώ έχουμε καθυστερήσει 2,5 ολόκληρα χρόνια από την διαβοητική Ακρισοχοίδη που όριζε τα διόδια στην Καβάλα. Τώρα θα αρχίσουμε να μιλάμε για καθυστερήσεις. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και τα ασφαλιστικά μέτρα εναντίον της Εγνατίας Οδού. Αλλά όπως είπα και πριν, όταν πριν από 2,5 χρόνια πετούσα μαετό, και δεν το παίρνω πίσω αυτή την έκφραση, γιατί αυτό έγινε τότε. Παρόλο που το φώναζε ο αείμνηστος, ο περιφερειάρχης, ο Γιώργος Παυλίδης. Ο Γιώργος Παυλίδης, είναι αλήθεια αυτό. Όταν λοιπόν πριν από 2,5 χρόνια πετούσαμε αετό και κάποιοι τότε περίμεναν το κίνημα «Δεν πληρώνω». Τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο πια να λέμε ότι θα τα έχουμε τα διόδια, απλά να διεκδικήσουμε τον αναλογικό τρόπο. Έτσι, τώρα φτάσαμε στην άλλη άκρη. Λοιπόν. Κοίταξε, να πω κάτι εκεί. Το πρόβλημα είναι πιο σημαντικό από τη στιγμή που φαίνεται ξεκάθαρα ότι η κυβέρνηση πηγαίνει χωρίς σχέδιο. Δεν μπορώ να πιστώ διαφορετικά από τη στιγμή που πριν από λίγες ημέρες ο Υπουργός Μεταφορών, ο Χρήστος Πύρντης, στη συνέχεια άλλων δηλώσεων του Διευθυντή, του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εγνατίας Οδού, του Απόστολου Αντωνούδη, βγήκε και είπε ότι εξετάζεται η απαλλαγή της υποχρέωσης καταβολής διοδίων από τους κατοίκους ακριτικών περιοχών. Είναι κάτι το οποίο δεν είχε ακουστεί ποτέ μα ποτέ ως τώρα. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια και θα δούμε αν κατά πόσο μπορεί να αξιοποιηθεί ή όχι αυτό το σκεπτικό και με ποιο τρόπο, Τάσο. Λοιπόν, γι' αυτό λέω θα έχει ενδιαφέρον το επόμενο χρονικό διάστημα και θα δούμε τελικά μέσα από όλα αυτά που γίνονται, συμβούλια, αποφάσεις, ασφαλιστικά μέτρα, πόσο μπορούμε να κερδίσουμε χρόνο. Γιατί αυτός είναι ο στόχος, να κερδίσουμε χρόνο. Λοιπόν, Τάσο,
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα μας είπες. Kavalaportal.gr για άλλη μια φορά. Σε αποδεσμεύω γιατί ξέρω ότι έχεις να πας και σε, και σε ένα άλλο θέμα. Τώρα πάμε να δούμε τι έγινε στην Ξάνθη. Επιδημία παρετήσεων φαίνεται πως έπεσε στο Δήμο της Ξάνθης, αφού μετά την παρέτηση του επικεφαλής της Κοινωνίας Δημοτών Θανάση Ξινίδη, ως κεραυνός ενεθρία δόθηκε στη δημοσιότητα η επιστολή του επικεφαλής της παράταξης Συμμετέχω Δημήτρη Μπένη, η οποία φέρει ως τίτλο τη φράση του Θεόγνη «Καιρός επί πάσιν άριστος», δηλαδή «Για όλα υπάρχει ο σωστός χρόνος με την οποία επιστολή γνωστοποιεί την παρέτησή του από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου». Την παρέτησή του στο Δήμαρχο Ξάνθης κατέθεσε ο Θανάσης Ξινίδης, βάζοντας πλέον τέλος και τυπικά σε μία 23χρονη παρουσία του στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου. Μιλώντας στο κανάλι 6, ο πρώην επικεφαλής της παράταξης Κοινωνία Δημοτών άσκησε κριτική στους δημότες που αντιμετωπίζουν, όπως είπε, με παθητικότητα τα εκτενόμενα στο Δήμο της Ξάνθης και κυρίως στους αριστερούς ψηφοφόρους που, όπως είπε, φέρουν την απόλυτη ευθύνη για την ινδιοίκηση. Ενώ ως προς το μέλλον του Δήμου σημείωσε, προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια προσωπικότητα που μπορεί να εγγυηθεί την αλλαγή. Σε ό,τι αφορά στη συνέχιση ή όχι της παράταξης, ο κύριος Ξινίδης είπε πως αυτή είναι θέμα λογικής και όχι προσώπου, όπως άλλωστε αποδείχθηκε και μετά την αποχώρηση του κυρίου Χρήστου Πούλιου. Ομολογώ ότι πράγματι όλα αυτά τα 23 χρόνια προσπάθησα να κάνω μια διαδικασία που ήταν περισσότερο συμβουλευτική και προληπτική κάποιων πραγμάτων που δεν έπρεπε να γίνονται. Δεν με άκουσαν τη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, οι κατά καιρούς σύμβουλοι της πλειοψηφίας. Προφανώς δεν με άκουσε και ο κόσμος, γι' αυτό και αυτούς ξέρει, αυτούς ψηφίζει, είναι δικό του θέμα. Είναι λοιπόν πολύ απλό το πράγμα όσον αφορά εμένα. Μήπως εν τέλει ο κόσμος καταλάβει καλύτερα τι γίνεται, αν δεν υπάρχουν και προστατευτικοί μηχανισμοί των προτάσεων που δίναμε, που έδινα και εγώ, αλλά και όλοι και οι αρχηγοί των περισσότερων παρατάξεων της αντιπολίτευσης, που αναγκαστήκαμε να συστρατευτούμε μέσα στο πρόβλημα της κακοδιαχείρισης που υπάρχει στο Δήμο Ξάνθης. Την ίδια ώρα, με επιστολή του μετά τις αποχωρήσεις στο συνδυασμό της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, ο ηγέτης της τρίτης σε δύναμη παράταξης στο Δημοτικό Συμβούλιο Δημήτρης Μπένης ανακοίνωσε ευνηδιαστικά την παρέτησή του από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου. Στην επιστολή που έστειλε, έκανε λόγο για δυναμία να προσφέρει στο βαθμό που θα το ήθελε από τη θέση του και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επανέλθει στις επόμενες εκλογές παρά την παρέτησή του από αυτήν τη θητεία. Ξέρετε πολύ καλά, τώρα θα ακούσετε συνωμοσίες για δράκους, για τέρατα και για οτιδήποτε άλλο. Τους λόγους λοιπόν εγώ τους εξήγησα στην επιστολή μου και μένω εκεί. Ήταν μια απόφαση η οποία δεν πάρθηκε βέβαια εύκολα, διότι είναι μια πορεία πολλών ετών, αλλά όπως λέω και στην επικεφαλίδα, για όλα υπάρχει ο σωστός ο χρόνος. Σε αυτό το σημείο λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να δώσω το 100% των δυνατοτήτων στο Δημοτικό Συμβούλιο, να ασχοληθώ, να διαβάσω, να παρακολουθήσω, να συμμετέχω, να κάνω οτιδήποτε άλλο, με τον τρόπο που εγώ θα ήθελα, και έτσι λοιπόν, όπως έγραψα, προτιμώ από μια ελλιπή παρουσία, γιατί κάποιος μπορεί να μην τους πειράζει το να έρχονται να κάθονται 4 ώρες και έτσι πως ήρθαν να φεύγουν. Εγώ δεν μπορώ να έχω τέτοια παρουσία. Λοιπόν, αλλάζουμε τώρα θέμα, κυρίες και κύριοι, και πάμε να δούμε τι γίνεται στην Συντηρητική Τράπεζα του Εύρου. Η υλοποίηση ενός σχεδίου ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του Πιστωτικού Ιδρύματος για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, την προάσπιση κυρίως των συμφερόντων των μελών, την εξασφάλιση των θέσεων εργασίας με αύξηση των καταθέσεων και καθάριση των κόκκινων δανείων, είναι μερικοί από τους πιο βασικούς στόχους που θέτει η νέα διοίκηση της Συντηρητική Τράπεζα Εύρου, με πρόεδρο στο τιμόνι, δηλαδή, τον κύριο Σταύρο Σταυράκογλου. Ο κύριο Σταυράκογλου είναι σήμερα μαζί μας για να πούμε πολλά περισσότερα, κυρίως πώς σκοπεύει από εδώ και έπειτα να κινηθεί και πού θα δώσει έφαση όχι μόνο ο ίδιος, αλλά και οι υπόλοιποι συνεργάτες του. Κύριε Σταυράκογλου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ θερμά που σήμερα είσαστε κοντά μας. Λίγες μέρες από την ανάληψη των νέων καθηκόντων και θέλω ένα πρώτο σχόλιο, καταρχήν, για το πώς νιώθετε για αυτήν την ξεχωριστή, αν θέλετε, θέση που σας έδωσαν όλα τα υπόλοιπα μέλη της Συντηρητικής Τράπεζας και μέτοχοι εννοώ, αλλά και οι υπόλοιποι. Για την ακρίβεια, την θέση του Προέδρου μου την έδωσαν τα εκλεγέντα μέλη, τα νεοεκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οφείλω να τους ευχαριστήσω. Όπως επίσης, με την ευκαιρία θα ευχαριστήσω και όλους τους μετόχους που προσήλθαν στη διαδικασία την εκλογική που έγινε στις 25 Ιουνίου το προηγούμενο μήνα και ανέδειξαν τη νέα διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου, περιβάλλοντας με εμπιστοσύνη μέσα σε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση, περιβάλλοντας με εμπιστοσύνη αυτόν τον πιστωτικό οργανισμό και δίνοντας τη δυνατότητα σε νέους ανθρώπους να συνεχίσουν το
πολύ καλό έργο το που προϋπήρχε από τις προηγούμενες διοικήσεις και πάνω στα θεμέλια των προηγούμενων διοικήσεων να χτίσουμε κι εμείς και να προσπαθήσουμε να την πάμε, αν θέλετε, την Τράπεζα Εύρου και ένα βήμα περισσότερο. Αυτό είναι το στοίχημά μας. Νομίζω ότι η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει ένα μείγμα δεξιοτήτων και ικανοτήτων τέτοιο που θεωρώ ότι είναι ικανό να ανταπεξέλθει στα κελέσματα των καιρών. Τα κελέσματα των καιρών τα οποία είναι πολύ δύσκολα, πολύ απαιτητικά και αυτό ως επιστέγασμα της εισαγωγής ότι μας διακατέχει πλέον ένα βαρύ αίσθημα ευθύνης αναφορικά με την μετέπειτα πορεία της Συνδεσικής Τράπεζας Εύρου. Τώρα, γιατί να θέλει κάποιος εν έτη 2017 να ηγηθεί μιας τράπεζας και κυρίως το ρωτώ αυτό κύριε Σταυράκοπουλο, γιατί η αλήθεια είναι ότι συμβαίνουν τόσα πολλά το τελευταίο διάστημα στη χώρα μας. Όλοι ξέρουμε τι συμβαίνει και στο χώρο των τραπεζών, στο τραπεζικό σύστημα, με τα πιστωτικά ιδρύματα γενικότερα. Γιατί λοιπόν να θέλει κάποιος να ασχοληθεί όχι μόνο με το κομμάτι που αφορά στις τράπεζες, αλλά και με το κομμάτι που αφορά τον συνεταιρισμό των τραπεζών, που εκεί έχει και ένα άλλο ξεχωριστό, αν θέλετε, επίπεδο ενασχόλησης και δραστηριοτήτων. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο μέρος της ερώτησής σας για τον συνεταιρισμό. Ο συνεταιρισμός πιστεύω ότι μπορεί να αποτελέσει την ατμομηχανή της ανάπτυξης στον τομέα της τραπεζικής οικονομίας. Πιστεύω ότι οι συνεταιριστικές τράπεζες δεν έχουν επιτελέσει εξ ολοκλήρου το έργο τους, γιατί αν θέλετε πιθανότατα δεν υπήρχε το αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο έχει τροποποιηθεί πλέον με την δυνατότητα εισόδου κάποιου ενός ή πολλών στρατηγικών επενδυτών στο μετοχικό κεφάλαιο. Ο συνεταιριστικός λοιπόν χαρακτήρας των τραπεζών μπορεί να δώσει τη λύση στο πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην οικονομία της χώρας μας και κυρίως στον πυρήνα της ελληνικής οικονομίας που είναι οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτός ήταν και ο λόγος που με ώθησε στο να κάνω ένα βήμα περισσότερο μετά από την την οκταετή παρουσία μου στο διοικητικό, στα δρόμενα του Διοικητικού Συμβουλίου της Συνδεσικής Τράπεζας. Ναι, γιατί η Συνδεσική Τράπεζα πλέον έχει 20 και πλέον έτη που δραστηριοποιείται στην περιοχή του νομού Εύρου. Αυτό λοιπόν, αυτή η εμπειρία και αυτή η γνώση και η αγάπη για το συνεταιριστικό κίνημα μου έδωσε το έναυσμα στο να κάνω και ένα βήμα ακόμη περισσότερο. Φυσικά πάντοτε με τη στήριξη των υπολείπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μετόχων. Εντάξει, ένα κουκούς δεν φαίνεται να ανοίξει. Το έχουμε πει και άλλες φορές αυτό, κύριε Πρόεδρε. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Συνεταιριστικής Τράπεζας Εύρου, που το έχουμε πει πολλές φορές, πέρα από τράπεζα της κοινωνικής οικονομίας, είναι ότι η τράπεζα ανήκει στους πελάτες, ανήκει στα μέλη της. Δηλαδή, τα μέλη της και οι πελάτες της είναι ταυτόχρονα και ιδιοκτήτες της. Αυτό το ιδιότυπο χαρακτηριστικό θα το δει κανείς για μια άλλη τράπεζα. Και γι' αυτό ακριβώς αυτό είναι που δίνει και θωρακίζει, αν θέλετε, την τράπεζα, στο να μπορεί να αισιοδοξεί και να πιστεύει ότι μπορεί να τα επεξέλθει με επιτυχία, με ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία μάλιστα, γιατί θα έλεγα γιατί μέχρι τώρα ούτε σας με επιτυχία ανταπεξέλθει σε όλες τις προκλήσεις. Να υπάρξει λοιπόν ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία στις τραπεζικές απαιτήσεις, οι οποίες είναι και πολύ απαιτητικές. Το μεγαλύτερο δηλαδή στοίχημα για σας ποιο είναι, ποιο θα ήταν? Κοιτάξτε, το μεγαλύτερο στοίχημα το δικό μου και των συνεργατών και το μέλλον της διοίκησης, δηλαδή και του προσωπικού, είναι το να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις των μετόχων. Οι μέτοχοι τι θέλουν? Οι μέτοχοι θέλουν μια συνεταιριστική τράπεζα η οποία να μπορεί να αποδίδει αναφορικά με τη βιωσιμότητά της, να μπορεί να αποδίδει μερίσματα στους μετόχους, να μπορεί να προσδίδει στην τοπική οικονομία την υπεραξία που πρέπει να προσδώσει, γιατί ρίσκω τον παρόδο να το ξαναπούμε εδώ, ότι η Συνεταιριστική Τράπεζα Εύρου τι κάνει? Ανακυκλώνει τις τοπικές αποταμιεύσεις. Και οι τοπικές αποταμιεύσεις που επανέρχονται πάλι στον νομό Εύρου. Δηλαδή, ας γίνουμε και εμείς κάποια στιγμή στη ζωή μας. Άρα λοιπόν αυτό είναι ο λόγος που πρέπει να στηριχτεί. Μα σαφέστατα, έτσι. Ναι. Και να σας πω και κάτι άλλο. Αν δεν υπήρχε η Συνεταιριστική Τράπεζα Εύρου, αντιλαμβάνεται κανείς που θα ήταν τα επιτόκια, τα κατευθυντικά ενδεχόμενα? Νομίζω πως έχει, κύριε Πρόεδρε. Γιατί δημιουργείται ένας ανταγωνισμός πολύ μεγαλύτερος. Αν υπήρχαν μόνο στους εμπορικές τράπεζες, θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Πιέζουμε λοιπόν και εμείς ή όπου υπάρχουν συνεταιριστικές τράπεζες στην κατεύθυνση στο να υπάρξει ένας ανταγωνισμός πολύ υψηλότερος, πολύ πιο οξύς, ώστε τα ωφέλη να επανέλθουν επάνω στους πίσω στους πολίτες. Και μιλάμε πάντοτε εμείς για τη Συνεταιριστική Τράπεζα Εύρου στην περιοχή δραστηριοποίησής μας, που είναι ο νομός Εύρου. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχαν ακουστεί πάρα πολλά για τις συνεταιριστικές τράπεζες. Συμφωνεύσεις, καταργήσεις. Τέλος πάντων, όλα αυτά που τα μάθαμε αναγκαστικά και εμείς τα τελευταία χρόνια. Τώρα, πού βρισκόμαστε λοιπόν με τον θεσμό των συνεταιριστικών τραπεζών? Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο συγχώνευσης? Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά.
και είναι ανοιχτά, γιατί δεν μας επιτρέπεται πλέον στο σύγχρονο τραπεζικό περιβάλλον, στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον και δει το ελληνικό, να πούμε πως το τραπεζικό περιβάλλον δεν είναι χώρο, είναι παγκόσμιο σύστημα. Ωστόσο, οι συνδεστικές τράπεζες κινούνται μέσα σε ένα μικρό κόσμο τραπεζικό που είναι ο ελληνικός και μόλις παθογένειες που έχει αυτή τη στιγμή η ελληνική οικονομία και η κοινωνία, γιατί οι τράπεζες απευθύνονται στην κοινωνία. Σαφώς λοιπόν οι συγχωνεύσεις, η έβρεση κάποιου στρατικού επενδυτή. Θα τις έκαναν πιο ισχυρές. Σαφέστατα. Γιατί κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή οι συνδεστικές τράπεζες κινούνται σε ένα μερίδιο αγοράς. Οι περισσότερες δε. Άρα δεν είστε κατά των συγχωνεύσεων. Καθόλου. Καθόλου. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να γίνουν και να πρέπει να μεγαλώσουν τα μεγέθη και να μπορέσουμε να τα αποκριθούμε στις απαιτήσεις που υπάρχουν, όπως σας είπα. Δηλαδή να δημιουργηθούν οικονομικά μεγέθη τέτοια που να είναι ικανά να προσδίδουν το κέρδος και τα μερίσματα, όπως σας είπα, στους μετόχους. Και φυσικά πάντοτε να κινούμαστε μέσα στο πλαίσιο των περιοριστικών όρων που υπάρχουν από τον υποπτικό μας φορέα, που είναι η Τράπεζα της Ελλάδος. Ξέρετε, είναι πολύ απαιτητικές οι οδηγίες από την Τράπεζα της Ελλάδος και πολλές φορές είναι και πιο αυστηρές από τις υπόλοιπες τράπεζες εμπορικές. Να σας πω ότι η Συνεταιριστική Τράπεζα Εύρω δημιουργεί θέσεις εργασίας, όπως και οι υπόλοιπες τράπεζες φυσικά, δημιουργεί θέσεις εργασίας και οι θέσεις εργασίας αυτές είναι υπό πολλαπλάσιες από τις εμπορικές τράπεζες. Παρ' όλα αυτά, δημιουργούνται μόνο στον νόμο Εύρου. Η οικονομία, σας είπα, πάλι επιστρέφεται στον νόμο Εύρου. Οι συγχωνεύσεις λοιπόν είναι πάντοτε στη σφαίρα της συζήτησης. Η είσοδος κάποιων στρατηγικών επενδυτών είναι πάντοτε στη σφαίρα συζήτησης και στο πλάνο μας, το οποίο έχουμε δεσμευτεί ότι θα παρουσιάσουμε εν ευθέτω χρόνο. Α, πολύ άμεσα. Ώστε... Δημοσίως, φαντάζομαι, για να το λέτε έτσι. Ναι, με κάποια ανοιχτή εκδήλωση προφανώς. Φυσικά. Πρώτα φυσικά στους μετόχους μας και μετά θα δοθεί και στη δημοσιότητα, ώστε να μπορέσουμε να προσελκύσουμε και να δώσουμε και να επικαιροποιήσουμε, αν θέλετε, για την εταιρική μας ταυτότητα. Όλα αυτά θα γίνουν μέσα στο επόμενο διάστημα. Να ξέρετε ότι ο τραπεζικός χρόνος είναι πολύ πολύ πιο περιορισμένος, σε σύγκριση με τον υπόλοιπο χρόνο. Παρ' όλα αυτά είμαι, σας είπα, πάρα πολύ αισιόδοξος, γιατί τα οικονομικά μεγέθη της τράπεζας, καθώς και οι απαιτούμενοι δείκτες, είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Υπάρχει ένα πολύ άρτιο ανθρώπινο δυναμικό στην Συνεταιριστική Τράπεζα. Ναι, υπάρχει... Και είναι αλήθεια, κύριε Πρόεδρε, και συγγνώμη σας διακόπτω, ότι οι συνεταιριστικές τράπεζες, μάλλον γενικά οι τράπεζες, κλειδωνήθηκαν, ταρακουνήθηκαν, χτυπήθηκαν. Αλλά μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο, αν θέλετε, και το καθεστώς, οι συνεταιριστικές τράπεζες κατάφεραν να ξεχωρίσουν και να κρατηθούν. Είναι οι τράπεζές μας. Είναι οι τράπεζες όλων των πολιτών. Ας μιλήσουμε για την Τράπεζα Εύρου. Δείχνει και την οικονομία ενδεχομένως. Φυσικά, ξέρετε κάτι. Οι συνεταιριστικές τράπεζες είναι υποχρεωμένες να δείξουν προϊόντα τα οποία είναι σχεδιασμένα σύμφωνα με τις συνθήκες αγοράς. Δεν θα μπορέσουμε, για παράδειγμα, εμείς να βγάλουμε προϊόντα στην αγορά, να χορηγήσουμε προϊόντα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την διάρθρωση του νομού. Είτε αυτή είναι πληθυσμιακή, είτε είναι επαγγελματική, είτε είναι κοινωνική. Οπότε, μοιραία, αυτό δημιουργεί μια μεγάλη υπεραξία, ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στην τράπεζα. Πόσο δε παραπάνω, όταν αυτό έρχεται σε συνέχεια διαφόρων κλαδικών μελετών που θα γίνονται για την περιοχή, ώστε να είναι πάντοτε επικαιροποιημένα τα προϊόντα και να μπορέσουμε να τα αποκρινόμαστε στις πραγματικές απαιτήσεις τοπικής αγοράς. Είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αυτή η τράπεζα έχει να κάνει με αυτόν τον τόπο. Αυτός ο τόπος έχει να κάνει με αυτή την τράπεζα. Είναι εντελώς διαφορετικό όλο αυτό το αφήγημα που σας παρουσιάζω σε σχέση με το αφήγημα του υπολείπου τραπεζικού συστήματος. Και κάποια στιγμή και εμείς θα πρέπει να στηρίξουμε τις τοπικές ιδιαιτερότητές μας, την τοπική μας οικονομία, την τοπική αγορά. Εμείς είμαστε εδώ γι' αυτό. Καλά, αυτό αν θέλετε να το δούμε σε μια μεγάλη εικόνα, σε μια μεγαλύτερη εικόνα, χρειάζεται πολλή προσπάθεια να μπορέσει κάποια στιγμή ο Έλληνας γενικότερα να στηρίζει τον τόπο του, τις υπηρεσίες του, τα προϊόντα του. Έτσι? Εγώ έχω εμπιστοσύνη, κυρία Πασκάκη, στον Ευρύτη. Έχω εμπιστοσύνη στο συνέστημα του Ευρύτη. Έχω εμπιστοσύνη στην αγάπη του Ευρύτη απέναντι σε οτιδήποτε γίνεται για τον τόπο του. Και επειδή δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι, δεν υπάρχει τίποτα πίσω από αυτές τις λέξεις, δεν υπάρχει τίποτα πίσω από τις κουρτίνες, είναι μια τράπεζα καθαρά για τον Ευρύτη. Θα ήθελα να έρθουν οι Ευρύτες, να εμπιστευτούν αυτή την τράπεζα, να μιλήσουν με τους υπόλοιπους μετόχους, να δουν την ευχαρίστηση και το θαυμασμό ενδεχομένως που έχουν κάποιοι μέτοχοι που συναλλάσσονται με την τράπεζα. Υπάρχει φυσικά ένας άκρατος συναισθηματισμός εδώ. Συναισθηματισμός τόσο των πελατών μας, που σας είπα, οι πελάτες μας είναι και οι ιδιοκτήτες. Και οι ιδιοκτήτες. Ας έρθουν λοιπόν, ας έρθουν οι Ευρύτες και ας αποκτήσουν μερίδιο στην ιδιοκτησία αυτής της τράπεζας. Μάλιστα. Γιατί αυτό είναι. Λοιπόν, αλλά τώρα και κάτι τελευταίο, μιας και πρέπει να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας, ένα γενικότερο σχόλιο. Γιατί πριν από ένα μήνα περίπου και κάτι έκλεισε η συμφωνία
με τους θεσμούς, τελειώσαμε και με την αξιολόγηση, πήραμε και τα χρήματα, αυτά που έπρεπε να πάρουμε σε πρώτη φάση τέλος πάντων. Τώρα γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από την πλευρά της κυβέρνησης να βγούμε στις αγορές. Θεωρείτε τελικά αν αυτό επιτευχθεί, γίνει, ενδεχομένως να ανασάνουμε σε έναν βαθμό. Δεν θα πω σε πολύ μεγάλο ή σε πολύ μικρό, αλλά σε έναν βαθμό. Τώρα δεν ξέρω το σχόλιο μου αν θα πρέπει να, έχει, να είναι από την τραπεζική οπτική. Από την τραπεζική οπτική λοιπόν. Μάλιστα. Εγώ δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση, είναι από την τραπεζική ναι, φυσικά, οπτική. Είναι πολύ θετικό ότι έκλεισε, ας ξεκινήσουμε από αυτό, είναι πάρα πολύ θετικό ότι έκλεισε επιτέλους η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από την Τρόικα, από τους θεσμούς, γενικότερα από τους δανειστές μας. Και αποτελεί την αφετηρία για οποιαδήποτε ανάσα της ελληνικής οικονομίας. Παρόλα αυτά, το γεγονός ότι το πόσο σύντομα θα βγει η χώρα μας στις αγορές είναι επίσης πολύ σημαντικό για να δώσει την απαραίτητη όθηση, την αναπτυξιακή όθηση και σε κάποιους επενδυτές να έρθουν και να επενδύσουν, να τοποθετήσουν τα χρήματά τους στη χώρα μας. Επίσης, όσο υπάρχουν τα capital controls, αυτοί οι περιορισμοί στο τραπεζικό σύστημα, ναι, αποτελεί ένα ανάγχωμα για την ανάπτυξη, την ανάταση μάλλον της ελληνικής οικονομίας. Παρ' όλα αυτά, όλα τα τελευταία γεγονότα δεν μπορώ να πω ότι δεν δίνουν μια αισιόδοξη οπτική πλέον των πραγμάτων, γιατί κάτι φαίνεται να ξεκινά, κάτι φαίνεται να προχωράει. Λοιπόν, εγώ θα ευχηθώ πραγματικά καλή δύναμη, καλή επιτυχία στα καθήκοντά σας. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή την κουβέντα να την επαναλάβουμε μετά από ένα αρκετό χρονικό διάστημα, με την έννοια να έχουν βγει και κάποια συμπεράσματα από την ανάληψη των καθήκοντων σας. Εγώ κρατώ αυτό που είπατε, κύριε Πρόεδρε, ότι οι συντηρητικές τράπεζες γενικότερα πρέπει να στηριχθούν στον κάθε τόπο, εκεί όπου λειτουργούν τέλος πάντων. Τώρα, αν μιλάμε για τη δική μας τράπεζα, θα πρέπει αυτό που είπατε να γίνει αρχικά από τον κόσμο, να πιστεί, να έρθει, να δει, να μάθει, να πληροφορηθεί και από εκεί και πέρα να αποφασίσει, έτσι. Αλλά ο συνεταιρισμός στον πυρήνα του έχει πολύ μεγάλη σημασία και αξία γενικότερα. Ο συνεταιρισμός στον πυρήνα του έχει την τοπική οικονομία, έχει τον τόπο το συγκεκριμένο. Και ο συγκεκριμένος τόπος είναι ο νομός Εύρω. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε. Καλή συνέχεια θα ευχηθώ. Και ευχαριστώ γιατί αυτή η κουβέντα έπρεπε να γίνει έτσι για να ξεκαθαριστούν κάποια πράγματα, μιας και για το πώς σκοπεύετε εσείς στο τιμόνι, μιας και είστε πλέον αυτής της τράπεζας, να πάτε από εδώ και έπειτα στην επόμενη σελίδα, στην επόμενη εποχή. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Τώρα εμείς φεύγουμε από την Συντηρητική Τράπεζα Εύρου και πάμε να δούμε την ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγες ώρες η Ιερά Μητρόπολη της Αλεξανδρούπολης για τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν με αφορμή το πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας που έγινε πριν από λίγες ημέρες. Η χάρη της Αγίας Μαρίνας μας συγκέντρωσε όλους και εφέτος το Μαΐστρο κατά την ημέρα της εορτής της γύρω από την ιερή και ιστορική εικόνα της και κοντά στο χαριτόβρητο λείψανό της. Η συμμετοχή νέων, όριμων και μεγάλων σε ηλικία συνανθρώπων μας στο τριήμερο προσκύνημα έδειξε ότι παρά την περιδίνηση που υφίσταται ο κόσμος μέσα μας και γύρω μας υπάρχουν αξίες σταθερές και ακλόνητες με πρώτιστη την πίστη στο Χριστό και την Εκκλησία του. Ο Χριστός να ευλογεί όσους κατέφυγαν με ελπίδα και πίστη στη χάρη της Αγίας του και να μας καθοδηγεί όλους προς τη σωτηρία. Η Ιερά Μητρόπολης Αλεξανδρουπόλεως ευχαριστεί και επευλογεί τους κόπους όσων συνετέλεσαν στην άρτια διεξαγωγή της πανηγύρεως, θεσμικούς φορείς, ιερείς, επιτρόπους και πλειάδε θελοντών από το Μαΐστρο. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε το συντοπίτη μας Δημοσθένη Βράκα για την προσφορά 167 τραγωνικών πλακών πεζοδρομίου, με τις οποίες διορθώσαμε την κεντρική αυλή του ναού, όπου τέλειται το βράδυ της παραμονής η πανηγυρική θεία λειτουργία. Μακάρι η χάρη της Αγίας να σκεπάζει το όμορφο προάστιο της πόλης μας και τους ευλαβείς κατοίκους του που υποδέχτηκαν τους χιλιάδες των προσκυνητών από οπουδήποτε. Το οικονομικό προϊόν της φετινής τριημέρου πανηγύρεως ανήλθε σε 24.040,50 ευρώ έναντι 24.274,33 ευρώ το 2016. Μέρος των χρημάτων αυτών θα καλύψει τα έξοδα του συσιτίου της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Επίσης συγκεντρώθηκαν συνολικά 92 λίτρα ελαιόλαδο και 33 λίτρα πυρινέλο, τα οποία μεταφέρθηκαν και αυτά ευθυμερών στο συσίτιο. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε.